Την ικανοποίηση στο πρόσωπο των εκδηλωτών έφερε ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων Ξάνθης, θυμίσματα και παρχάρια, αφού η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και φέτος διοργανώνουμε την 14η κατά σειρά εκδήλωσή μας «Θυμίσματα και παρχάρια». Είναι μια εκδήλωση η οποία ξεκίνησε εχθές και θα τελειώσει σήμερα. Είχαμε αρκετά καλή προσέλευση εχθές, περιμένουμε ακόμη καλύτερη σήμερα. Είναι μια εκδήλωση στην οποία προσπαθούμε, πέρα από την οικονομική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο καθένας στο Σύλλογο, να προβάλλουμε κάποια από τις παραδόσεις και τα έθιμα του πόντου μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ποντίου. Ναι, βέβαια. Χθες είχαμε αρκετή προσέλευση, όπως σας είπα, και φέτος περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε και ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη που είναι από εδώ από την περιοχή μας, οπότε θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Ο Σύλλογος Ποντίων έχει καθιερώσει αυτές τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο όσον αφορά και την ενίσχυση, αλλά και για τη διατήρηση. Στόχος βασικά είναι η ενίσχυση φυσικά του Συλλόγου, αλλά η προβολή των παραδόσεων, των θύμων μέσα από το χορό, το τραγούδι, από την ποντιακή κουζίνα που έχουν ετοιμάσει οι κυρίες πολύ ωραία εδέσματα και διάφορα άλλα happenings, τέλος πάντων, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Να σημειώσουμε πως ο Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης ευχαριστεί τους συμπολίτες που επισκέφτηκαν την εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν και να χορέψουν παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια και χορούς και να γευθούν τα πεντανόστιμα ποντιακά εδέσματα που με τόση αγάπη παρασκεύασαν οι κυρίες του Συλλόγου. Με την παρουσία τους, τονίζει, εξέφρασαν με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το Σύλλογο και τους σκοπούς του, που δεν είναι άλλη παρά η διατήρηση, προβολή και μεταλαμπάδευση της παράδοσης και της ιστορίας της πατρίδας μας, της πατρίδας των προγόνων μας, του αλυσμόνου του και μέσα στις καρδιές μας πόντου.